Τώρα, παρά τις διαβεβαιώσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για τη λειτουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας που εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ έχει διαφορετική άποψη και μάλιστα στυλιτεύει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πάμε στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Βρύσαλη, καλησπέρα σας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο κομβική σημασία είναι η λειτουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας. Κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τελικά αυτή η περίφημη σύσκεψη και όσοι ήθελαν να την παρουσιάσουν ότι ήταν θετικά τα αποτελέσματα, τους διαψεύδει η πραγματικότητα. Αυτή η κινητή μονάδα που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο στην ύπαιθρο του Ηρακλείου, στα κέντρα υγείας, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν έχει επαναλειτουργήσει γιατί δεν έχουν υπογραφτεί οι συμβάσεις που έπρεπε να έχουν υπογραφτεί από χτες. Και αυτό φαίνεται ο εμπεγμός του Υπουργείου, της ΥΠΕ και της Διοίκησης, γιατί ενώ είχαν εκδώσει άρον-άρον ένα δελτίο τύπου που λένε ότι λύθηκε το πρόβλημα, εν τούτης γνωρίζανε συνειδητά ότι τα χρήματα δεν έχουν έρθει ακόμα στο νοσοκομείο. Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα γραφειοκρατικά που πρέπει να λύσει το Υπουργείο. Και τρίτον, δεν έχει ακόμα και τώρα... δεν μπορεί να βγει πρόγραμμα εξορμήσεων υγειονομικών στην ύπαιθρο του Ηρακλείου. Δηλαδή, κύριε Βρύσαλη, τώρα... για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις, σημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό να λειτουργήσει την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Ακριβώς, αυτό ακριβώς εννοώ, κύριε Δασκαλάκη, ότι εφόσον δεν υπογραφτούν οι συμβάσεις με τους υπάρχοντες υγειονομικούς που δουλεύαν αυτή την μονάδα, δεν πρόκειται να βγει πρόγραμμα ούτε το Σεπτέμβρη και βεβαίως και τώρα από την περίοδο που διανύουμε δεν έχει γίνει καμιά εξόρμηση. Στα κέντρα υγείας που πηγαίναν εκεί οι συνάδελφοι και βλέπανε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Άρα και σημαίνει ότι είναι στον αέρα πολλοί ασθενείς που έχουν μια συχνή επαφή και μια συχνή επίσκεψη στις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μεγάλη λίστα ανθρώπων που περιμένουν από αυτή τη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς και σε αρκετούς δήμους. Βεβαίως, αρκετούς δήμους, όπως και στη Χερσόνησο και σε άλλους δήμους, δεν έχουν την ιατρική παρακολούθηση και καταλαβαίνει κανένας ότι αυτός ο κόσμος αντικειμενικά θα έρθει στο δημόσιο νοσοκομείο, στη μοναδική και μία ψυχιατρική κλινική στην Ανατολική Κρήτη, που πολλές φορές έχουμε καυτηριάσει ότι με ευθύνη του Υπουργείου των Διοικήσεων έχει ράτσα, εξαιτίας ότι ολόκληρη η Ανατολική Κρήτη έχει μόνο μια δημόσια κλινική και την ίδια ώρα έχει δεκάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν πάρει, αν θέλετε, αυτό το έργο και βεβαίως όχι με το αζημίωτο. Άρα πρακτικά σημαίνει ότι αυτοί οι ασθενείς που δεν εξυπηρετούνται από την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας θα πρέπει να ζητήσουν βοήθεια και συνέχεια της συμβουλευτικής ιατρικής που παρέχει η ψυχιατρική κλινική με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δική της επιβάρυνση. Ακριβώς, και εδώ αν θέλετε φαίνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη που έγινε, το πόσο καλά δουλεύουν τα νοσοκομεία της Κρήτης σε σχέση με την προσέλευση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και στα εξωτερικά ιατρία, αποτυπώνει και μια πλευρά απουσίας, ανυπαρξίας, συνειδητής κατά τη γνώμη μας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των κέντρων υγείας, των κινητών μονάδων που θα έπρεπε να λειτουργούν σε όλα τα κέντρα υγείας, ώστε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να μην χρειάζεται να έρχεται στα νοσοκομεία. Και το συνδέω αυτό, κύριε Δασκαλάκη, γιατί την ίδια ώρα που συζητάμε για την κινητή μονάδα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην παιδοψυχιατρική κλινική και στο κέντρο που υπάρχει για το Αλτσχάιμερ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που συνειδητά η πολιτεία τα αφήνει να τελειώνουν οι όποιες συμβάσεις και όποια προγράμματα υπάρχουν, ώστε μετά να έρθει σαν όριμο φρούτο ο ιδιώτης να τα αναλάβει, γιατί ακριβώς η πολιτεία συνειδητά τα αφήνει χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς προσωπικό. Όσον αφορά την παιδοψυχιατρική, μιας και αναφερθήκατε, επειδή πολλάκι στο πρόσφατο παρελθόν η Κρήτη TV έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και μάλιστα ανέδειξε τη συγκεκριμένη εξέλιξη, την έλλειψη γιατρών, τις εφημερίες που γινόταν ουσιαστικά στη μέση, δηλαδή η παιδοψυχιατρική μετά τις 5 ώρα το απόγευμα να κλείνει λίγο αργότερα. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην παιδοψυχιατρική, γιατί από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης λένε ότι το πρόβλημα είχε επιληθεί, κύριε Βρύσαλη?
Κοιτάξτε, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, η μεταγραφή της γιατρού από την Αθήνα για άλλο ένα μήνα ακόμα δεν έχει γίνει, και λόγω μεταγραφή εισαγωγικά και ειρωνικά, δηλαδή το να έρθει να μετακινηθεί με εντέλεσθε για άλλη μια φορά γιατρός από την Αθήνα. Έχουν παραμείνει οι δύο μοναδικοί μόνιμοι παιδοψυχίατροι στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα, κύριε Δασκαλάκη, αυτή τη στιγμή να γίνονται εφημερίες πάνω από 10 στον καθέναν από τους συναδέλφους γιατρούς, και βεβαίως για άλλη μια φορά η κυβέρνηση με αυτές τις λύσεις θεωρεί τους υγειονομικούς ότι είναι περιοδεύοντας θίασος για να καλύπτει τα κενά. Όταν τα ίδια τα μέτρα που έχει πάρει σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης όχι μόνο δεν έχουν λύσει το πρόβλημα, το έχουν εντείνει. Δηλαδή σήμερα, κύριε Βρύσαλη, που μιλάμε, απόψε, πώς λειτουργεί η παιδοψυχιατρική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που είναι και η μοναδική παιδοψυχιατρική στην Κρήτη. Νομίζω ότι καλύπτει τις ανάγκες όλη σχεδόν της νησιωτικής Ελλάδος. Υπάρχει ένας μοναδικός παιδοψυχίατρος που κάνει ουσιαστικά την τέταρτη πέμπτη εφημερία, και εφόσον δεν έρθει ακόμα η παιδοψυχίατρος από την Αθήνα, που ανοίγω παρένθεση, της έχουν πει ότι θα προσφέρει η 7η υγειονομική περιφέρεια κατοικία, που κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, κύριε Δασκαλάκη. Η προηγούμενη συνάδελφος που ήρθε έμενε στους ξενώνες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αν τυχόν δεν έρθει η συνάδελφος ή καθυστερήσει να έρθει από την Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι θα συνεχίσουν οι ίδιοι μοναδικοί δύο παιδοψυχίατροι να κάνουν 10-15 εφημερίες το μήνα. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα, η παιδοψυχίατρος που αυτή τη στιγμή υπηρετεί στην παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημιακού σημαίνει ότι εφημερεύει μέρα παραμέρα. Δηλαδή, σε κάθε εφημερία του Πανεπιστημιακού, η παιδοψυχίατρος και το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, πρέπει να είναι stand-by. Βεβαίως, είναι ουσιαστικά, αν δεν έρθει η βοήθεια αυτή, η μπαλωματική, που δεν είναι τελικά μόνο μπαλώματα ξέρουν να κάνουν, κάνουν 15 εφημερίες το μήνα, που ήταν, αν θέλετε, η αφορμή που είπαν οι δύο εναπομείναντες παιδοψυχίατροι μόνιμοι του Πανεπιστημιακού, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο. Μάλιστα. Θα κάνουμε τις νόμιμες εφημερίες και από εκεί και πέρα η πολιτεία ας αναλάβει τις ευθύνες της. Κύριε Βρύσαλη, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω. Όσον αφορά την παιδοψυχιατρική αλλά και την ψυχιατρική κλινική, θεωρείτε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ή στους επόμενους μήνες θα διωγγωθεί το πρόβλημα αντί να επιληθεί? Κύριε Δασκαλάκη, η εκτίμηση είναι ότι θα διωγγωθούν τα προβλήματα συνολικά στον ψυχιατρικό τομέα και συνολικά στον χώρο της υγείας, γιατί καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες μιας συνειδητής επιλογής επί της ουσίας τα νοσοκομεία της Κρήτης και πανελλαδικά να αντιμετωπίζονται σαν επιχειρήσεις που επιχειρούν να βρουν λύσεις με το λιγότερο χαμηλότερο κόστος. Τέτοιες λύσεις ήταν, και αν θέλετε, εδώ βοάκι η επιστήμη με αυτά που ακούσαμε από τη σύσκεψη που έγινε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ότι οι λύσεις που προτείνουν είναι να φέρουν συνταξιούχους γιατρούς να κάνουν εφημερίες στα νοσοκομεία, ή γιατρούς με μπλοκάκι, ή γιατρούς επικουρικούς. Αυτές είναι οι λύσεις που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα, και όσο επιμένει το Υπουργείο και οι διοικήσεις να φέρουν στην επικαιρότητα τέτοιου είδους λύσεις, δεν πρόκειται όχι να λυθεί πρόβλημα, θα διωγγώνονται. Αποδεικνύει ότι όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται, ότι συνειδητά θέλουν να απαξιώσουν το νέο κόσμο γιατρούς, νοσηλευτές, να έρθουν στο σύστημα υγείας, ώστε μετά να λένε τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ας έρθουν να δουλέψουν τα νοσοκομεία, ιδιώτες, να κάνουν τους αξιονικούς, να κάνουν τους μαγνήτες, όπως έγινε και στο Λουμό Λασιθίου, που Σαββατοκύριακο δεν είχε ακτινολόγο για να κάνει μια αξιονική τομογραφία, και ερχόντουσαν στο Ηράκλειο. Που στον 21ο αιώνα, κύριε Δασκαλάκη, δηλαδή αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να γίνει υπόθεση του ίδιου του κόσμου στις κοινωνίες που ζούμε στην Κρήτη, να παλέψουν να έχουν δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Αλλιώς δεν θα έχουμε σε λίγο καιρό, θα έχουμε αυτό που λέει ο λαός μας, όποιος έχει τον παρά του θα έχει και την υγειά του. Όποιος δεν το έχει θα πεθαίνει στην ψάθα. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ θερμά για την τηλεοπτική συνομιλία που είχαμε σήμερα. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.